Περάσουμε τώρα στην πολιτική συζήτηση του Δελτίου μας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου. Κύριε Γαβρόγλου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που σύμφωνα με τον Διεθνή Τύπο θα γκρέμιζε την Ευρώπη το 2015 και τώρα βραβεύεται ως μεγάλος Ευρωπαίος, ενώ την ίδια στιγμή το Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα αναγνωρίζει μια διεθνή συμφωνία. Κοιτάξτε, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε να λέει τη σημασία της Ευρώπης, τη σημασία της αριστεράς μέσα σε μια διαφορετική Ευρώπη. Δώσαμε αυτή τη μάχη. Ποιος θα περίμενε πριν 3 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας να αναδειχθεί σαν ένας Ευρωπαίος ηγέτης πια, όλοι στην Ευρώπη να μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα να βραβεύεται μαζί με τον Πρωθυπουργό Ζάεφ της Βόρειας Μακεδονίας για ένα λυμένο θέμα. Για ένα λυμένο θέμα. Αυτά αν τα λέγαμε στην ίδια εκπομπή πριν 3 χρόνια θα λέγατε είσαι εθεροβάμων. Και όμως ευσεβείς πόθη και τα λοιπά, αλλά σήμερα είναι μια ωραία μέρα για την Ελλάδα, είναι μια ωραία μέρα για την Ευρώπη. Δεκτό, Υπουργέ. Όμως είχαμε και αρκετούς μήνες αντιδράσεων στο εσωτερικό της χώρας. Είχαμε και καταλήψεις στα σχολεία. Είχαμε πολύ υψηλούς τόνους και έναν βαθύ, εσείς θα μου πείτε πώς τον βλέπετε, βαθύ διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Είχαμε μία δημόσια συζήτηση για κάτι με το οποίο παλεύουμε επί δεκαετίες, για να μην πω τα τελευταία 200 με 300 χρόνια, αν βάλουμε και κομμάτι της τουρκοκρατίας. Δηλαδή, μία πολύ δύσκολη σχέση με την ιστορία μας. Δεν είμαστε ο μόνος λόγος που το έχει αυτό. Και η διαχείριση της ιστορίας συνήθως είναι ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα σε μία κοινωνία, όχι μόνο στην δική μας. Υπήρξε λοιπόν μία, κατά τη γνώμη μου, έντονη συζήτηση. Αυτή η έντονη συζήτηση πάρα πολλές φορές φέρνει στο προσκήνιο και ακραίες καταστάσεις. Και είδατε ότι ούτε οι αντιδράσεις, στις αντιδράσεις συμμετείχε ο κόσμος ο αρχικός, ούτε και υπήρξε... Δεν είναι μειούμενος. Βεβαίως. Εγώ δέχομαι πάρα πολύ κόσμο να θέτει ερωτήματα, να έχει ερωτηματικά, να έχει και διαφωνίες, αλίμονα δεν υπήρχαν διαφωνίες. Αλλά δεν μπορεί να είναι οι διαφωνίες στο επίπεδο η κυβέρνηση πούλησε την Ελλάδα, η κυβέρνηση είναι δοσύλλογη κτλ. Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία κτλ. Είμαστε πολύ ανήσυχοι, όχι για τα παιδιά που κάνουν καταλήψεις. Γιατί κοιτάξτε, είναι νέα παιδιά, οι πληροφόρηση που έχουν πολλές φορές μπορεί να είναι και λανθασμένη κτλ. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς, ελάχιστους αλλά υπαρκτούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οθούν ορισμένες φορές σε καταστάσεις που υπάρχει ένας κίνδυνος να μην αντιστρέψουμε. Οι εκπαιδευτικοί μας, ανεξαρτήτως το τι ψηφίζουν... Υπάρχουν πυρήνες μυσαλλοδοξίας μέσα στο εκπαιδευτικό... Υπάρχουν, θα έλεγα, πυρήνες ακραίας επιπολαιότητας. Μάλιστα. Και η επιπολαιότητα στην εκπαίδευση την πληρώνεις, δεν την πληρώνεις τώρα, την πληρώνεις σε λίγο διάστημα και εκεί πρέπει οι εκπαιδευτικοί μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, πάντα να νοιάζονται για τα παιδιά, για το σχολείο, για την δημοκρατία και μέσα και έξω από το σχολείο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Είναι πολλά τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας που μας έχουν απασχολήσει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε να πιάσουμε λίγο το σχέδιο συμφωνίας εκκλησίας-κράτους ό,τι αφορά τα μισθολογικά και αυτόν τον χωρισμό. Πόσο χωρισμός είναι, εμένα μου μοιάζει λίγο επαναχώρηση, Υπουργέ. Και πάλι την αρνείται η Εκκλησία, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν να μιλήσουμε για εξορθολογισμό των σχέσεων. Ο χωρισμός Εκκλησίας και κράτους δεν είναι μία διάταξη ή το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι μία πολύ μακροχρόνια διαδικασία. Είναι ένα πρώτο βήμα, δηλαδή. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πρώτο ιστορικό και πολύ σημαντικό βήμα. Και ξέρετε, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η παραπληροφόρηση και πολλές φορές συνειδητή παραπληροφόρηση. Δηλαδή, είμαι σίγουρος, παρόλο που είναι η δουλειά σας και δεν έχετε λόγο να ξέρετε τις λεπτομέρειες, πολλοί θεωρούν ότι οι ιερείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ιερείς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Και οι ίδιοι οι ιερείς θεωρούν αυτούς δημοσίες. Αλλά υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι είναι θρησκευτική λειτουργή και όχι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Το δεύτερο. Υπηρετούν αυτή τη στιγμή 10.000 ιερείς, ενώ οι οργανικές θέσεις των ιερέων, δηλαδή αυτές που προκύπτουν από την ανάγκη, είναι 6.000. Εδώ υπάρχει. Οι άλλοι 4 δηλαδή. Οι άλλοι 4 έγινε σιγά σιγά μετά από χρόνια όπου δίνονταν αυξάνονταν ο αριθμός χωρίς να υπάρχει και δημιουργία οργανικών θέσεων. Ξέρετε, από την αρχή της κρίσης έχουν δοθεί κάθε χρόνο γύρω στους 200 με 250 θέσεις νέων ιερέων. Και ιερέας κληρικός γίνεσαι με διαδικασίες της Εκκλησίας, δεν γίνεσαι με διαδικασίες του δημόσιου υπάλληλου. Δεν υπάρχει ασέπα, ας πούμε. Όχι. Δεν υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας τίποτα. Δίνονται αυτές οι θέσεις. Λέμε λοιπόν ότι αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι μια ακαταστασία. Είναι κάτι που πρέπει να κατοχυρωθούν οι ίδιοι ιερείς. Δεν το πιστεύουν οι ίδιοι ιερείς ότι θέλουμε εμείς να τους διασφαλίσουμε. Διότι, τι λέμε εμείς, λέμε, σήμερα υπάρχει αυτό το περίεργο καθεστώς, το οποίο αύριο με νόμο μπορεί να αλλάξει. Εμείς λοιπόν λέμε να συμφωνήσουμε με την Εκκλησία για αυτά που λέμε και να κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Κύρωση συμφωνία σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς. Ενώ το σημερινό καθεστώς μπορεί να το αλλάξει η όποια κυβέρνηση. Προς μία ή την άλλη. Ορίστε. Ωστόσο δεν το αλλάξατε. Δεν πάτε σε λογική συνένεση. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και δεν το αλλάξαμε. Γιατί θεωρούμε ότι η πολιτεία με το σχέδιο συμφωνίας που υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος, η πολιτεία απ' εδώ και στο εξής θα δίνει τους μισθούς των ιερέων ως μία δική της υποχρέωση, ανεξαρτήτως της λογικής που δινόταν μέχρι τώρα. Και είναι σημαντικό να ξέρουν οι ακροατές σας ότι μέχρι τώρα η δικαιολογία με την οποία δινότανε ήταν, επειδή η πολιτεία έχει πάρει περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας, τα οποία δεν έχει δώσει την αξία τους, δεν έχει πληρώσει την αξία τους, έναντι αυτών των χρεωστουμένων. Αυτό καταρχήν δεν μπορεί να το υπολογίσει κανείς. Και λέμε, αντί να κοροϊδευόμαστε σε εισαγωγικά, μην θυχθεί κανένας, αλλά αντί να υπάρχει αυτή η περίεργη ασάφη, αυτό το περίεργο άλοθη, αυτή η περίεργη δικαιολογία, να πούμε ότι η πολιτεία θα δίνει το μισθό αυτών των ιερέων από εδώ και στο εξής, χωρίς να λέμε είναι για περιουσία την οποία καταπατήσαμε, πήραμε, κάναμε, δείξαμε κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε πόσες θέσεις θα πρέπει να έχει η Εκκλησία, που είναι η σημερινή έργα ή η σημερινός αριθμός των ιερέων, που είναι περίπου 10.000. Και με βάση αυτό θα προχωρήσει η κυβέρνηση δημιουργώντας ένα ταμείο μισθοδοσίας. Τώρα, αν η Εκκλησία θέλει να πάρει κάποιον, θα μπορεί να βάζει χρήματα σε αυτό το ταμείο η ίδια και να τον μισθοδοτεί. Ενώ τώρα πολλές φορές παίρνει και είναι άμισθη. Από ότι υπάρχει και ένα καθεστώς που δεν είναι καθόλου σωστό. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Να κατοχυρωθεί η υπάρχουσα κατάσταση των κληρικών και να νοικοκυρευτεί αυτή η κατάσταση. Πείτε μου κάτι, από αυτού του νοικοκυρέματος. Γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχουν χωριά, ας πούμε, τα οποία δεν έχουν τον δικό τους παπά. Αντιθέτως, υπάρχει παπάς ο οποίος κάνει ανάσταση, ξέρετε, σε όλα τα χωριά της Λακωνίας, για παράδειγμα. Ξεκινάει από τις 8 το απόγευμα για να φτάσει στις 12 στο κεφαλοχώρι, εντός εισαγωγικών. Αυτοί οι 10 υπάρχει πρόβλεψη για να αυξηθούν. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Θα σας πω, είναι μια κέρια ερώτηση, γιατί η πολιτεία θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα γιατί πιστεύει στον κοινωνικό ρόλο του κλήρου. Τώρα μην μου πει κανένας ότι ο τάδε παπάς εκεί είπε αυτό, το τι ακούω εγώ καθημερινά. Έχουμε τα ακούσει βάζουμε. Πολύ μισαλόδοξα πράγματα. Το αφήνουμε στην άκρη γιατί πραγματικά δεν μας αφορά. Υπάρχουν όμως. Από Μητροπολίτες, μάλιστα. Έτσι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί κληρικοί. Πάρα πολύ τεράστια πλειοψηφία οι οποίοι επιτελούν κοινωνικό έργο. Αυτή η μετακίνηση της πολιτείας, αυτή η μετακίνηση της πολιτείας που γίνεται από μια αριστερή κυβέρνηση, είναι να υπογραμμίσει τον κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε όλα αυτά που λέτε να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι με χαρτί και μολύβι.
και να δούμε τι είδους εξορθολογισμό μπορούμε να καταφέρουμε, προφανώς σε συνεργασία με την Εκκλησία. Ξέρετε, όταν πρώτο δημοσιεύθηκε το σχέδιο απόφασης, το σχέδιο συμφωνίας, πολλοί είπανε, εμείς θέλουμε το υπάρχον καθεστώς και θέλουμε να πληρωνόμαστε από την ενιαία αρχή πληρωμών. Μα από την ενιαία αρχή πληρωμών θα πληρώνονται. Δεν πληρώνονται από πουθενά αλλού. Τότε ποιο το όφελος αυτού του νοικοκυρέματος? Θα σας πω. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που σίγουρα δεν ισχύει. Πείτε ότι εργάζεται κάποιος σε αυτόν τον σταθμό ή εργάζεται, έχω εγώ μια επιχείρηση, για να μην... έχω εγώ μια επιχείρηση και του λέω παίρνε κάθε τέτοιο μαύρο 750. Ναι. Τον πληρώνω και 14 μισθούς και τα λοιπά, απλώς δεν θέλω να τον δηλώσω. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δώσ' μου τα ίδια, αλλά να μπω κι εγώ στο κανονικό. Σήμερα υπάρχει μια ακαταστασία και η ακαταστασία ήταν επειδή τόσα χρόνια κυβερνήσεις θέλαν όλον αυτόν τον κόσμο να τον έχουν υποχείριο. Να μπορούν πάντα να επικαλεστούν ότι πρόσεχε, ανά πάσα στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ενώ με την κύρωση της συμφωνίας δεν θα μπορούν να είναι κάτω από την απειλή οποιασδήποτε κυβέρνησης. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε όμως, Υπουργέ, γιατί η Εκκλησία λέει όχι έτσι τόσο βροντερά και τόσο επίμονα? Όχι η ηγεσία της Εκκλησίας, ο κλήρος. Κοιτάξτε, επειδή και εσείς και εγώ δεν ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο, νομίζω το ερώτημα αυτό πρέπει να το κάνετε στους ιδίους. Πάντως, εγώ διάβασα στην απόφαση του ΙΣΚΕ που λέει ότι το σχέδιο αυτό, ο ΙΣΚΕ είναι ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, περιλαμβάνει... Το βασικό σωματείο, έτσι. Το βασικό σωματείο, ακριβώς. Περιλαμβάνει ανόητα αναμασήματα προς παραπλάνηση των κληρικών. Αυτά δεν είναι λόγια αγάπης. Αυτά είναι λόγια μίσους, θα μου επιτρέψουμε. Και θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αν θέλουμε να δούμε και τις αδυναμίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει αδυναμίες το σχέδιο, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει τις όποιες αδυναμίες και τις όποιες συμπληρώσεις πρέπει να γίνονται. Θα μου πείτε, τι κερδίζει η πολιτεία από αυτό? Πρώτον, κανονικοποιεί ορισμένα πράγματα. Βλέπετε τώρα για το θέμα των μισθών και της μαύρης εργασίας πόσο κατηγορηματικοί και επιθετικοί είμαστε και ξέρετε ότι έχει μειωθεί η μαύρη εργασία εντυπωσιακά. Πολύ σημαντικό. Λέμε λοιπόν... Και υποδηλωμένοι. Και υποδηλωμένοι, ακριβώς. Και υποδηλωμένοι. Λέμε λοιπόν ότι όταν τα πράγματα είναι σύμφωνα με τους νόμους μιας δημοκρατικής πολιτείας, είναι καλό για όλους. Το δεύτερο, θα συμφωνήσουμε με την Εκκλησία ότι αυτός είναι ο αριθμός των οργανικών θέσεων και στη συνέχεια θα πάυσει η πολιτεία να δίνει πρόσθετες θέσεις. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως σας είπα, κάθε χρόνο δίνει η πολιτεία έναν αριθμό θέσεων. Μετά από εδώ δεν θα υπάρχει αυτό. Άρα, κάνεις τους λογαριασμούς σου που λέμε, εξασφαλίζεις αυτόν τον κόσμο για πρώτη φορά και έρχεσαι σε μια σοβαρή συζήτηση με την Εκκλησία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και βεβαίως υπάρχει και το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας, στο οποίο θα μπαίνει σιγά σιγά... Η υποαμφισβήτηση περιουσία. Η υποαμφισβήτηση περιουσία και ξέρετε εκεί έχουμε και το κτηματολόγιο, μπορούμε να δούμε ποια είναι τα καθαρά, ποια δεν είναι τα καθαρά κτλ. Και εκείνο που πρέπει να τονίσουμε με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι τα έσοδα από το Ταμείο Αξιοποίησης δεν έχουν καμία σχέση με τα λεφτά που θα δίνουμε για τον μισθό των ιερέων. Είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αυτό, αν η αξιοποίηση φέρει χρήματα, θα μπαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό ως έσοδα, ανεξάρτητα από το τι δίνουμε. Και βεβαίως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και τη δυνατότητα επιπλέον προσλήψεων όταν έχουμε τα οικονομικά μας πάνε καλά για την εκπαίδευση, για τα νοσοκομεία κτλ. Δύο ερωτήματα. Έχετε εικόνα της εκκλησιαστικής περιουσίας? Πόσο είναι? Υπάρχει κάποιος που να έχει? Θα σας πω. Κανείς δεν έχει εικόνα της εκκλησιαστικής. Ούτε η ηγεσία του κλήρου. Η ηγεσία της εκκλησίας. Η ηγεσία της εκκλησίας έχει για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά. Και εδώ και ένα χρόνο υπάρχει μια μεικτή επιτροπή πολιτείας και εκκλησίας, η οποία συστηματικά καταγράφει. Ακριβώς. Δεν πρόκειται κανείς να κλέψει την περιουσία του άλλου. Προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη, όπως 4 χρόνια το πασχίζουμε για το υπόλοιπο της κοινωνικής
Ένα από τα επιχειρήματα που έχουν φορεθεί πολύ σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας είναι ότι έλα μωρέ, τώρα πάμε σε εκλογές και θέλουν απλά να απελευθερώσουν 10.000 προσλήψεις. Τώρα, όποιος το λέει αυτό ή δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη απελευθέρωση ή δεν ξέρει πώς ρυθμίζονται οι σχέσεις κράτους με εκκλησία. Εμείς αυτό που λέμε και το έχουμε πει και το ξαναλέμε και ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να το ξαναπούμε είναι ότι όταν θα ορθολογικοποιήσουμε το καθεστώς των ιερέων χωρίς να χάσουν τίποτα απολύτως και κατά τη γνώμη μου να κερδίσουν πάρα πολλά γιατί επί της ουσίας κατοχυρώνονται για πρώτη φορά μέσα από τέτοια κύρωση, απελευθερώνονται θέσεις. Αυτές οι θέσεις δεν σημαίνει ότι αύριο θα προσλάβουμε 10.000 άτομα. Θα έχουμε όμως την δυνατότητα μέσα από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τους θεσμούς κτλ. Να μπορούμε να προγραμματίζουμε και εμείς σε βάθος χρόνου προσλήψεις, επιμένω, όπως είναι για την εκπαίδευση και τα νοσοκομεία, διότι ξέρετε ότι οι μειώσεις εκεί του προσωπικού έχουν φέρει σε οριακή κατάσταση τις δύο αυτές λειτουργίες στην κοινωνία μας. Δεν λέω ότι φεύγουν, διώχνουμε για να προσλάβουμε. Αυτό μακριά από εμάς. Όποιοι το έχουν πει, σημαίνει ότι θέλουν να υπονομεύσουν πραγματικά αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε και η οποία, όπως σας είπα, ευνοεί τόσο πολύ επί της ουσίας τον κλήρο χωρίς να χάσουν τα συντοξιοδοτικά, χωρίς να χάσουν τα θέματα περίθαλψης, χωρίς να χάσουν τίποτα από τα υπάρχοντα, κατοχυρώνοντας τις θέσεις τους, που σήμερα οι οργανικές είναι 6.000, πολύ πιο χαμηλές από ότι ο αριθμός των κληρικών κτλ. Πριν πάμε σε άλλο θέμα, να κλείσουμε με αυτό την εβδομάδα που μας πέρασε. Είχατε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους τόσο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αν δεν θέλει η βάση του κλήρου, η βάση της Εκκλησίας να προχωρήσει με το σχέδιο συμφωνίας, μπορεί να τους πείσει η ηγεσία? Εγώ νομίζω θα τους πείσει ο δημοκρατικός διάλογος. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στα εσωτερικά της Εκκλησίας, τους τρόπους και τις διαδικασίες τους. Την περασμένη εβδομάδα πράγματι είχαμε μία συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, όπως είχαμε και μία συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θέλω να είναι σαφές ότι η αντιπροσωπεία, η Επιτροπή Διαλόγου της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι εξουσιοδοτημένη να συζητήσει και να πάμε μπρος πίσω σε θέματα που είναι της συμφωνίας εκτός του μισθολογικού. Γιατί αυτή η αντιπροσωπεία εκφράζει την απόφαση της ιεραρχίας. Άλλο είναι, εγώ διαφωνώ ή εμείς διαφωνούμε με την απόφαση της ιεραρχίας, αλλά θέλω να είναι σαφές ότι η Επιτροπή αυτή έχει αυτήν την δικαιοδοσία. Mm-hmm. Γιατί όταν διαπραγματεύεσαι έχει σημασία και τι δικαιοδοσία έχουν οι άλλοι. Εμείς κάναμε μια εξαιρετικά δημιουργική συζήτηση εφόλης της ύλης, διότι εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι έχουν την απόφαση ιεραρχίας που λέει το υπάρχον καθεστώς μισθολογικό. Απ' την άλλη μεριά, κανείς μπορεί να προτείνει ένα καθεστώς το οποίο είναι και βελτιωμένο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί οι άλλοι να βάζουν τα χέρια στα αυτιά και πράγματι μας άκουσαν, μας κάνανε κάποιες ερωτήσεις και συνεχίσαμε τη συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ουσιαστικά έχει υιοθετήσει την απόφαση της Εκκλησίας της Κρήτης και προφανώς έχουν και οι ίδιοι την άποψη που μας εξέφρασαν. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κρήτη μπλέκουν τα συνταγματικά με το θέμα της συμφωνίας. Μάλιστα. Καμία σχέση τα συνταγματικά με τα θέματα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει δύο επιτροπές. Η μία είναι για τα συνταγματικά, η άλλη είναι για τη συμφωνία. Και με τις δύο επιτροπές έχουμε βρει σημεία επαφής. Για μας ο διάλογος έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να ξεντυλίξουμε το σκεπτικό μας και να πείσουμε την άλλη πλευρά και να την ακούσουμε. Πλευρά που έρχεται και λέει εγώ αυτό δεν θέλω να το συζητήσω γιατί όλα είναι μια χαρά σήμερα, δεν είναι διάλογος αυτός. Εγώ λέω μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό ή να καταλήξουν σε αυτό, αλλά πρέπει και εμείς να ακούσουμε αυτού, γιατί και εγώ ρωτάω. Ρε παιδιά, σας λέμε τόσα πράγματα. Τι εννοείται είναι μια χαρά? Αυτό είναι στον αέρα, το άλλο είναι στον αέρα, το τρίτο είναι στον αέρα, είναι μια χαρά. Και καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα
αλληλοκατανόησης του ρόλου. Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Υπάρχει και πολιτική πίσω από αυτό, έτσι. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Είμαστε και μια χώρα, ξέρετε, πολύ ζωηρή σε αυτά τα ζητήματα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το άρθρο 16, Υπουργέ. Μάλιστα. Η βασική κριτική που εγώ άκουσα από κόσμο οργανικό είναι, εντάξει, γιατί να μην γίνουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, ναι, ναι, αφού και οι 41 βουλευτές, 40 τόσοι του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σπούδασαν στο εξωτερικό. Καλά. Σε πανεπιστήμια τα οποία ήταν ιδιωτικά. Ξέρω ότι δεν είναι ιδιωτικά, γιατί έχω σπουδάσει και εγώ σε κρατικό πανεπιστήμιο έξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν θέλετε, γιατί αυτή η αγκύλωση, η ιδεολειψία, αν θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε το πρώτο, γιατί βλέπω σήμερα στις εφημερίδες, σαν να είναι κάτι που ανακάλυψαν. Όλοι το έχουμε στα βιογραφικά μας που σπουδάσαμε. Καταρχήν, όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και σήμερα και τότε, ήταν κρατικά πανεπιστήμια. Ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, η άγνοια πρέπει να έχει και ένα όριο. Το ζήτημα που θέτουν όμως είναι ότι μπορούν να δέχονται δωρεές. Θα σας πω τώρα. Για πάμε να το... Αυτό ισχύει λοιπόν που λένε σήμερα ότι πώς. Το δεύτερο όμως, ξέρετε, είναι το εξής πάρα πολύ σοβαρό. Όπως και εσείς. Όταν είστε εδώ, δεν εκφράζετε τις προσωπικές σας γνώμες. Εκφράζετε τις προσωπικές σας γνώμες μέσα σε ένα πλαίσιο του σταθμού. Το ίδιο λοιπόν δεν μπορεί να λένε ότι εσύ επειδή έκανες αυτό, εδώ είναι μια κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων συνεννοήσεων και υπερβαίνει τις προσωπικές εμπειρίες του καθένα μας. Κλείνουμε αυτό. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα του κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια όλα είναι κερδοσκοπικά. Προσέξτε, άλλο είναι να κερδίζεις και να τα βάζεις ξανά πίσω στο πανεπιστήμιο και άλλο είναι να μοιράζεις κέρδη. Δεν μοιράζουν κέρδη, αλλά τα έξοδα τους από κάπου πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Τα κρατικά τα αντιμετωπίζουν από την κρατική εισφορά. Επίσης, το γεγονός αν έχει δίδακτρα ή όχι δεν κάνει ένα πανεπιστήμιο μη κρατικό. Σαφώς. Το τρίτο, ο λόγος που εμείς δεν θέλουμε είναι για να υπερασπιστούμε και την ελληνική κοινωνία. Θα σας πω κάτι που νομίζω ήρθε η ώρα να τα συζητάμε έτσι με έναν πολύ ανοιχτό τρόπο. Έχετε, νομίζω, διαβάζετε τα θέματα των κόκκινων δανείων. Βέβαια. Τι ήταν τα κόκκινα δάνεια, κάποια ήταν επιχειρήσεις που πέσανε έξω, κάποια ήταν κτλ. Αλλά ξέρετε, έχουμε και ένα τεράστιο αριθμό δανείων που ήταν για διακοπές, για ψώνια και για διάφορα τέτοια πράγματα. Εάν αυτά, λέω τώρα, οριακά απαγορευόντανε, διότι εδώ υπάρχει μια καταναλωτική κοινωνία η οποία σε οθεί σε διάφορα πράγματα, μπορείς δεν μπορείς να τα κάνεις. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε, ας δούμε την εμπειρία των οικογενειών σε αυτές τις χώρες για να δούμε τι γίνεται. Αγγλία, που είναι μεικτό σύστημα, αυτό που ξέρετε και τα λοιπά, αλλά κρατικά βασικά. Λόγω των υψηλών διδάκτρων. Μόνο δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μόνο δύο ιδιωτικά που κανείς δεν τα παίρνει και υπόψη. Το Buckingham και άλλο ένα. Με συγχωρείτε, δεν τα παίρνει δηλαδή. Λόγω των υψηλών διδάκτρων, αναγκάστηκαν τα οικογενείς να πάρουν δάνεια. Σήμερα λοιπόν χρωστάνε στην Αγγλία 285 δισεκατομμύρια λίρες οι απόφοιτοι. Δισεκατομμύρια λίρες. Διότι όταν παίρνεις δάνειο ως φοιτητής, δεν είσαι υποχρεωμένος να το αποπληρώσεις μόλις βρεις δουλειά. Πρέπει και ο μισθός σου να είναι πάνω από ένα, ώστε να αρχίσεις. Επειδή οι μισθοί έχουν πέσει, υπάρχει αυτό. Αμερική είναι 1,5-3. Είχαμε το Occupy, ένα από τα αιτήματα ήταν. Ήταν ακριβώς. Ακριβώς. Είναι 1,5-3. Δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια του. Ακριβώς. Ακριβώς. Το Occupy. 1,5-3. Άρα σημαίνει θα ξαναβάλουμε τις οικογένειες αυτή τη φορά όχι σε δανεισμό πραγμάτων που εν πάση περιπτώσει φέρθηκαν επιπόλαια και το κάνουν, αυτή τη φορά θα τους βάλουμε σε αναγκαστικό. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Και πάλι έχουμε οικογένειες που πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί δεν είναι το ίδιο. Και δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Πάλι υπάρχουν γονείς οι οποίοι ματώνουν για να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Κρήτη, ας πούμε, αν ζουν στην Αθήνα. Θέλουν νίκια, θέλουν μεταφορικά, θέλουν ακτοπλοϊκά. Είναι δύσκολο για μια οικογένεια να σπουδάσει, να έχει ένα-δύο παιδιά τα οποία θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Φανταστείτε όμως αυτές οι οικογένειες να πληρώνουν και δίδακτρα, διότι καταρχήν να πούμε ότι με
για την άλλη εκπομπή, δεν το λέω για σήμερα. Έχουμε ένα σχέδιο, όπως ξέρετε, για τη νέα αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων. Εμείς θεωρούμε ότι το Σεπτέμβριο του 2020, όταν θα ολοκληρωθεί πια η λειτουργία όλων των τμήματων, όλων των διετών και προγραμμάτων. Είναι θέμα, υπάρχουν φοιτητές και γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους θα μείνουν στον αέρα τη νέα χρονιά. Αυτό τη νέα χρονιά που μας έρχεται, γιατί. Για τα μηχανογραφικά, γιατί θα χαθούν οι σχολές. Αυτά τώρα είναι, ξέρετε, διάφορα. Εγώ τον τύπο διαβάζω. Εσείς τον τύπο διαβάζετε, αλλά όταν τον διαβάζω και εγώ κάθε πρωί, ξέρετε, παλιά πάθαινα μεγαλύτερη κατάθλιψη. Τώρα έχω καταλάβει ότι είναι τόσο πολιτικό όλο αυτό που. Λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 2020 θα έχουμε μια δραματική πια αλλαγή στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη τον έχουμε και θα μπορέσουμε να λύσουμε πολύ καλύτερα το θέμα της κατανομής των φοιτητών. Άρα δουλεύουμε ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο. 40 χρόνια συζητάμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομίζω 40. Δεν βγήκε ένας άνθρωπος, δεν βγήκε ένα ίδρυμα να πει, ξέρετε, εγώ θέλω να επενδύσω τόσα εκατομμύρια και να μία πρόταση βιωσιμότητας. Συζητείτε εντελώς ιδεολογικά. Και βεβαίως το βάρος το να φέρουν μία πρόταση βιωσιμότητας είναι στην πλευρά που θέλει τα ιδιωτικά. Γιατί εγώ πιστεύω κανένα σοβαρός άνθρωπος. Λένε ότι επειδή δεν θέλετε, δεν έρχονται όλες αυτές οι πλευρές που επιθυμούν να επενδύσουν. Μα να σας πω τι είναι, να δώσουν μία έκθεση βιωσιμότητας. Μας την κρύβουν. Δεν μας την κρύβουν. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Γιατί εμείς έχουμε κάνει. Και τα ποσά που βγαίνουν είναι απαγορευτικά. Για έναν επιχειρηματία ή οργανισμό που θα θέλει να ανοίξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εκτός αν ανοίξει με δίδακτρα τόσο, ας πούμε, αστρονομικά. Βέβαια εκεί πρέπει να μας πει πώς θα μπαίνουν τα παιδιά. Θα μπαίνουν με πανελλήνιες. Τότε τι γίνεται μετά. Και μη μου πει κανείς αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μα θα δίνουμε υποτροφίες για τα δίδακτρα. Αυτό πράγματι είναι σε όλα τα πανεπιστήμια. Για να μην σας πω, και στα ελληνικά πανεπιστήμια δίνονται υποτροφίες. Τα παιδιά παίρνουν υποτροφίες, τα παιδιά παίρνουν συμπληρώμα ενοικίου. Δηλαδή υπάρχουν όλων των ειδών. Χαμηλά, χαμηλά βεβαίως, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Αλλά με μια αυξανόμενη τάση. Λέω λοιπόν ότι θέλει μεγάλη προσοχή όταν δίνονται ελπίδες με αυτόν τον τρόπο. Και να σου πω κάτι. Εμείς δημιουργούμε νέα τμήματα. Δημιουργούμε μια εντελώς καινούργια αρχιτεκτονική των πανεπιστημίων. Ναι, μας. Γιατί πανεπιστημοποιείται τα ΤΕΗ, ας πούμε. Βεβαίως. Αλλά αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει νέα προγράμματα σπουδών, νέο προσωπικό. Καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν μας λένε η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό που έχετε κάνει είναι μια βιομηχανία ανέργων. Δεν καταλαβαίνω το ιδιωτικό πανεπιστήμιο τι θα είναι, βιομηχανία ανθρώπων που θα βρίσκουν δουλειά με το που παίρνουν πτυχίο. Μπορεί το ελεύθερο χέρι της αγοράς να λειτουργεί με μαγικούς τρόπους. Και στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Και να σας πω κάτι. Υπάρχει το επιχείρημα του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Κάνω κάτι και οι άλλοι. Η γνώση δεν είναι προϊόν. Υπάρχει μια μεγάλη τάση στην Ευρώπη. Ο κόσμος σπουδάζει τα παιδιά του όμως για να βρουν μια καλύτερη Εγώ λέω να σπουδάζουν τα παιδιά για να γίνουν καλύτεροι πολίτες και οι καλύτεροι πολίτες βρίσκουν δουλειά. Δεν βρίσκουν δουλειά εκείνοι που με το ζόρι σπουδάζουν πράγματα που δεν θέλουν. Αυτό είναι το μαγικό της εκπαίδευσης. Και οι μελέτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι τα παιδιά που σπουδάζουν αυτό που θέλουν κάποια στιγμή βγαίνουν και βρίσκουν δουλειά. Τα παιδιά που σπουδάζουν. Επειδή οι γονείς θέλουν αυτό και τα παιδιά δεν το θέλουν με κανένα τρόπο. Επειδή οι φίλοι πιέζουν. Επειδή τους φαίνεται κάτι φαντασμαγορικό και πάνε και απογοητεύονται. Αυτά τα παιδιά τρέχουν με 100 προς ένα τοίχο. Γι' αυτό και εμείς λέμε τα παιδιά να σπουδάσουν αυτά που θέλουν. Και αν σπουδάσουν αυτά που θέλουν, τότε θα βρουν και δουλειά. Γιατί ξέρετε, το να βρεις δουλειά δεν έχει σχέση με το τι σπουδάζεις. Έχει σχέση με το τι κάνει η αγορά. Δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να ευθύνεται και για, ωστόσο, για αυτό. Ωστόσο, μια κριτική που ασκείται σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων, ιδίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι είναι αποκομμένα τα πανεπιστήμια από την αγορά. Δεν υπάρχει διασύνδεση, επειδή ακριβώς εσείς λέτε ότι η γνώση είναι κάτι πολύ ανώτερο. Κοιτάξτε, πρώτον, η γνώση είναι κάτι πολύ ανώτερο. Ένα και στο χέρι. Δεύτερο, πώς είναι και όλοι αναζητούν αυτόν τον κόσμο, διότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία και η Αντιπολίτευση που λέει αυτά, λέει τα παιδιά μας φεύγουν έξω για να βρουν δουλειά. Οι Ευρωπαίοι τι είναι, κουτόφραγκοι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνουν ανθρώπους που δεν είναι καλοί. Άρα είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ή θεωρούν ότι τα παιδιά πάνε έξω και βρίσκουν δουλειές, άρα το πανεπιστήμιο
τους ετοιμάζει για αυτά και άρα το πρόβλημα είναι η ελληνική οικονομία και πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας επί της ουσίας, ή το πανεπιστήμιο δεν τους κάνει και άρα πρέπει να πάνε έξω να μείνουν 3 μήνες και να γυρίσουν πίσω αν δεν βρίσκουν δουλειά. Δεν μπορεί. Υπάρχει εδώ μια πάρα πολύ σοβαρή αντίφαση. Τελειώνω με κάτι που θίξατε και δεν σας απάντησα. Βεβαίως. Τι γίνεται αν δοθούν δωρεές? Γιατί πολλές φορές λένε εγώ θέλω να δώσω 100 εκατομμύρια και τι θα γίνει. Λοιπόν, τα ελληνικά πανεπιστήμια από τις αρχές της δεκαετίας του 80, mm-hmm. της δεκαετίας του 80, δημιούργησε η τότε κυβέρνηση, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε πριν έρθει το ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε έναν θεσμό μέσα στα πανεπιστήμια που λέγεται ο ειδικός λογαριασμός. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα πάνε σε αυτόν τον λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός, αυτός ο θεσμός έχει δικό του αφημί. Άρα διαχειρίζεται χρήματα προς το καλό του πανεπιστημίου. Άρα μπορούν να γίνουν. Βεβαιότατα, όχι μπορούν, γίνονται. Ενώ πριν την δημιουργία του ειδικού λογαριασμού, αν θέλατε εσείς να δώσετε μία δωρεά, ή ήταν ένα κληροδότημα που το γράφατε στο πανεπιστήμιο, ή βρίσκατε έναν καθηγητή και του λέγατε πάρα αυτά να κάνεις κάποια έρευνα κτλ. Δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός. Άρα είμαστε στην εξαιρετικά προνομιακή θέση να έχεις ένα θεσμό που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, διαχειρίζεται ιδιωτικό χρήμα και βεβαίως όλα αυτά κάτω από αποφάσεις της συγκλήτου και εποπτεία του Υπουργείου. Νομίζω είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε. Κυρία Γαβρόγλου, ήσασταν πολύ σαφείς και λεπτομερείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.